Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στα Χρυσομαγειρέματα. Κανονικά έπρεπε να σας πω «Bonjour, comment ça va, je m'appelle Χρυσολεφού». Μόνο τούτα ξέρω τα γαλλικά. Αλλά δίπλα μου έχω τον Χρήστο Σοκράτους, το σεφ που μας ήρθε από τη Γαλλία. Γι' αυτόν είπα να πω πιο αγγλικά που τα ξέρω από τα 13 μου. Χρήστο μου, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολλά. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολλά που να μαγειρέψουμε μαζί. Είπες μου έτσι δύο πράγματα για σένα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και θέλω να μας τα πεις όλα. Καταρχάς, να μας πεις την καταγωγή σου, από πού είσαι. Λευκωσία, Παλιωριώτησα κατά κρίβεια, απλά η δική μου ήταν πρόσφυγες από Λεύκα, Μόρφου, παπάς μου, η μάνα μου ήταν από την... Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά... Εντάξει, που να θυμηθείς να μας το πεις. Μέχρι τα 27 μου ήμουν Κύπρο, εργάστηκα διάφορα μαχαζιά στην Κύπρο, στην Λευκοσία και στην Αιάνναμπαν πριν φύγω για το εξωτερικό. Κάπου 2 χρόνια δούλεψα στην Αιάνναμπαν ως hotel manager εκεί. Και μετά γνώρισα την πρώην γυναίκα μου και μετακόμισα Ιρλανδία που ήμουν τελευταία 23 χρόνια. Ήταν από εκεί δηλαδή, ήταν. Ναι, η πρώην γυναίκα μου ήταν Ιρλανδέζα. Κάμε οικογένεια, αλλά δούλευα συνάμα μεταξύ σεφιν και σε εστιατόρια, ξέρω εγώ. Μια χαρά. Θέλω να μου πεις να φτιάξουμε 2 συνταγές μαζί σου. Θα ξεκινήσουμε με το ψωμί. Μπε μου λίγα πράγματα για τον το ψωμί λοιπόν, και να μου πεις και τι μου έφερες να με κεράσεις. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ψωμί με μαύρη μπύρα, με γλυκόξινο γάλα. Ή βουτυρόγαλα, όπως είναι η κανονική στην Ιρλανδία. Εφόσον δεν έχουμε βουτυρόγαλα, να κόψουμε με το λεμόνι κλπ. Τέλεια. Και πες μου τι μας έφερες να μας κεράσεις. Λοιπόν, έφερα σου γλυκό σίκο, γλυκό μανταρίνι, μαρμελάδα apricot με peach. Και έβαλα ούζο και μέσα. Ροδάκινο, με ούζο. Και έβαλα ούζο μέσα. Συμπεθιά. Ναι, τέλειο. Πολλά ωραίο. Και ποτούν το plum jam. Ποντίν δαμάσκινο. Yeah. Τέλειο. Και είναι ένα ωραίο μέσα στο Christmas cake. But feel brave. Πράσινο μανταρινάκι είναι έτσι τώρα. Και αν έχει καμιά πιο... κουκούτσια. Τέλειο. Έβαλα λεβάντα μέσα στο σιρόπι για... αλήθεια είναι τέλειο. Αρέσκει μου. Πάντα αρέσκουν μου τους οι γεύσεις. Ας πέντε και τρομιλού είναι το πράσινο, αρέσκει μου πάρα πολλά. Απλά επειδή το σπίνις μας μου έχει μια μαντορινιά που έχει ένα εκατομμύριο μαντορίνια και ούτε τα πουλιά τα τρώσει γιατί έξι να φαρμάκι. Πώς λένε τη μαμά? Η κυρία Νίτσα, είναι 80 χρονών. Κυρία Νίτσα μου, το γλυκό είναι εξαιρετικό. Πέτιστο. Μπράβο σου, εξαιρετικό. Το λοιπόν, θέλεις να πάμε... Εγώ το κάμα. Εσύ το κάνεις. Όχι, κυρία Νίτσα. Όχι, κυρία Νίτσα, έχει τη μαντορινιά. Ναι, ναι, ναι. Με είπε μου, μην το κάνεις. Αλλά είναι εξαιρετικό, μπράβο σου. Τι αρέσει και μου έτσι λίγο που πικρίζει λίγο. Yeah. Oh, είναι τέλειο. Το λοιπόν, να πάμε να δούμε τη συνταγή και να μας πεις άλλες λεπτομέρειες της ζωής σου μετά, γιατί θέλουμε να τα μάθουμε. Πάμε. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Για να φτιάξουμε το πιο νόστιμο και εντυπωσιακό μαύρο ψωμί με μπύρα, θα χρειαστούμε 1 τενεκεδάκι μαύρη μπύρα, 1200 ml ξινόγαλα, 1200 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 40 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 4 κουταλάκια αλάτι, 8 κουταλάκια μαγειρική σόδα, 6 κουταλάκια αποξηραμένο θυμάρι, μισό φλιτζάνι goji berry. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε το μαύρο το ψωμί. Μάλιστα. Μπορείς να μου κόψεις το λεμόνι. Αμέσως. Για να κόψω το γάλα, αν είναι η σωστή λέξη, ναι, για έτσι. Να ξυνήσει.
όταν βρίσκουμε στις συνταγές βουτυρόγαλα, εννοούμε ότι είναι πιο ξινό. Και είπες μου ότι ή να βρούμε να αγοράσουμε έτοιμο ή να νερώσουμε το γιαούρτι. Ναι. Σπίτι είναι επειδή δεν βρίσκα ξινόγαλα και δεν ήθελα να βάλω το λεμόνι, επειδή είχα γιαούρτι leftover, έβαλα νερό μέσα και νεκάτωσα το για να κάνω την αναλογία. Το μόνο που θέλω να προσέξω είναι ότι ορισμένοι να μην βάλουν αεράνι μέσα, επειδή είναι το πιο κοντινό στο ξινό. Αν το βάλουν το αεράνι είναι πολλά πιο ξινό και στο τέλος θα γίνει όπως πρέπει. Άρα με το λεμόνι είναι να ξυνήσει και μπορεί να μπει και μες την πύρα τώρα. Να κάνει πάρτι. Yeah. Μια χαρά. Μισό, να βάλεις μισό ή να βάλεις ολόκληρο. Να βάλω το μισό νομίζω. Ή εντάξει, βάλω και το τούτο, εμάς ενοχλεί. Ας το βάλω και το άλλο. Α, το βάζω, γιατί είναι πολύ το γάλα μας. Επειδή δεν έχει πολύ πάχωση στο γάλα το κυπριακό. Και επειδή μετά ο Χρήστος να μας φτιάξει έναν τέλειο μπράουνι με χαρουπόσκονη, θα κάνω κι εγώ έναν τέλειο σολομό με χαρουπόμελο. Αλλά ανυπομονώ για το ψωμί πρώτα. Τι σε εντυπωσίασε πιο πολλά στην Ιρλανδία, εκτός που τη γυναίκα σου που σηκώστηκε να πάει κάτω. Τι με εντυπωσίασε? Ναι. Η λιακάδα. Κοιτάξτε, έτσι ήταν χώρα που ήταν, ας πούμε, έξερα προορισμός για κάτι. Αλλά επειδή τον προηγούμενο χρόνο πήγα μαζί διακοπές, άρεσε μου το ότι ήταν όλα πράσινα. Εντάξει, ήταν calming στο μάτι σε σύγκριση με την Κύπρο. Έλα, δώσ' μου το εμένα να σου την κρατώ. Όχι, δεν το βάλουμε εδώ μέσα. Σε σύγκριση με την Κύπρο που εντάξει, πριν τόσα χρόνια είχαμε πολύ ξηρασία. Ο κόσμος της Ιρλανδίας. Εγώ λέω τους Ιρλανδούς ότι εν Κύπρο είμαι με διάλεκτο Αγγλική. Πες μου τι θέλεις να σε βοηθήσω. Να πιάνουν το whisk ή κάτι. Άλλο και να χρησιμοποιήσω ένα κουτάρι. Μάλιστα. Για να κάνω το γάλα. Εντάξει, εκείνον είναι πάρα πολλά φιλόξενος λαός. Εντάξει, έχουν και εκείνη την... Φαγητά, τι φαγητά έχουν. Εν τω μεταξύ βλέπετε το ότι σαν να κόψε λίγο, βλέπουμε το από πάνω. Βλέπουμε το. Βασικά, βλέπεις το. Ναι. Κάμι όπως το γιαούρτι. Ναι. Ή το άλλο που κάμαμε εμείς στις κουζίνες, άμα μείνεις και γάλα leftover, και ήταν να... λάθος που χρησιμοποιούν να χαλάσει, διότι είναι και χαλάσει έναν ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν μάλλον το αφήσεις το γάλα μες στο ψυγείο, το leftover, το... Και όπως έμεινε. Ναι, ναι, ναι. Άμα τα αφήσει καμιά δυο τρει μέρε ή και εβδομάδα είναι να ξυνήσει. Και γίνουν πάλι χρησιμοποιήσει. Ξεκινούμε. Να βάλω το αλεύρι μου μέσα στο. Μάλιστα. Όλο. Τούτη η συνταγή, όπω είπαμε, είναι one mix. Τέλεια. Και υγρή. Την πύρα θα βάλω με το γάλα. Α, να κατέφυγε μαζί. Ναι. Είδατε που φαίνεται τώρα έτσι σαν τα κομμένα, είναι τούτο που βάλαμε το λεμόνι. Τέλειο. Έχω ακόμα λίγο γάλα, αλλά εντάξει, να βάλω μέσα τη ζάχαρη. Βασικά, δεν έχει αρχή ή τέλος. Όπως θέλω, βάλουμε όπως τα θέλουμε, βάλουμε τα όλα. Ούτως ή άλλως, όπως είπα και πριν, one pot wonder, έτσι. Σωστό ή λάθος. Είναι μαγειρική σόδα που να το βοηθήσει έτσι να φουσκώσει. Ναι, η σόδα επειδή θέλει alkaline. Τέλεια. Και βάλω και θυμάρι. Έβαλα θυμάρι, τη σόδα του άλλας. Να βάλω και κότσι περίς. Ή βάλουμε τα μέσα ή βάλουμε τα έξω.
πάλι preference του κάθε ενός. Ή αν θέλω μπορεί να τα παραλείψω. Ναι. Μπορεί να μην τα βάλω. Ναι. Εντάξει. Αλλά μην τα βάλουμε να είναι ωραία. Ναι, ναι. Εκτός αν βάλω λίγα και βάζω λίγα που πάνω. Μάλιστα. Okay. Αφήνουμε εσύ. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Χρυσομαγειρέματα TV για να δείτε όλες τις συνταγές μας. Λοιπόν, θα βάλω μέσα τώρα τα υγρά. Mm-hmm. Ευχαριστώ, Χρυσό. Τέλεια, να είσαι καλά. Να το βάλεις όλο, όλον είναι να βάλεις λίγο-λίγο. Να βάλω λίγο-λίγο, αλλά ναι. Επειδή ξέρω την αντοχή αναλογία. Του. Ξέρω ότι ο κόσμος τώρα βλέπει το και λέει σου κάνει ρε κουμπάρε πόσο καλά. Αλλά, αλλά ξέρεις. Όπως είπα πριν, επειδή το κάθε αλεύρι έχει διαφορετική πόντο absorption, σαν στην Ιρλανδία εγώ έσπαζα το αλεύρι και έβαλα παράδειγμα 70% άσπρο και έβαλα το υπόλοιπο 30% που λέει η συνταγή που ήταν το porridge. Mm-hmm. Αλλά εξαρτάται πώς ήθελα. Αν ήταν να μαγειρέψω, παράδειγμα, στα μωρά που δούλευκα τότε στο Μοντεσόρι, έκανα τους με porridge το, τα flakes. Το ψωμί είναι έτοιμο. Mm-hmm. Τούτον είναι. Και θα το βάλουμε μέσα στα σινιά μας. Μάλιστα. Με τούτον το μείγμα βγάλει μας 4 ψωμιά, ακριβώς όπως το έχουμε εδώ μπροστά μας. Μάλιστα. Ή αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν πιο μεγάλο, ο καθένας στο σπίτι του μπορεί να το κάνει πιο μεγάλο ή και πιο μικρά. Στο γαλλικό το εστιατόριο εμείς που δουλεύκαμε, κάναμε τα πιο μικρά γιατί βάλαμε τα complimentary με το. Ολόκληρα. Μαζί με το νερό, ναι. Τον πελατό μας. Να σου τα βουτυρώσω, ναι. Ναι, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και επίσης έχουμε το. Επειδή βάλουμε τη ζάχαρη τη μαύρη, όταν είναι να ψηθεί θα είναι γλυκό. Ο λόγος που κάνουμε γλυκό, επειδή που σερβίρεται στο εστιατόριο, εφόσον σερβίρουμε το βότυρο τον αλατισμένο, πάντα μιλώ για την Ιρλανδία, γιατί η χώρα που έτσι ζούσα, τέλος πάντων. Πολλά αλμυρός ο βότυρος και φέρνει τον balance του sweetness με την αλμύρα του βουτύρου. Γι' αυτό το ψωμί, αν νομίζει κάποιος που το έψησε ότι πρέπει να παρήπεσμα σε ένα αυκή ψωμί, είναι τελικά σαν το cake. Ένα cake, απλά το point είναι ότι άμα να βάλεις το βότυρο, εκτός αν κάποιος το έβρει πολλά γλυκή, ας βάλει κι άλλον άλλας. Είπες ότι μπορούμε να το κάνουμε και με άλλες γεύσεις. Ναι. Τι άλλα μπορούμε να βάλουμε μέσα. Λοιπόν, τούτον, αντί να βάλω την πύρα τη μαύρη τότε που δούλευκα σε Montessori Crèche, επειδή είχα να κάνω με μωρά, τους έβαλα χυμό μήλο. Α, αντί πύρα να βάλουμε χυμό μήλο. Ναι, αντικατάστησα, ναι. Okay. Λοιπόν, χυμό μήλου. Ωραίο. Και επειδή τα μενού έπρεπε να βγουν βάσει τη κυβέρνηση, διότι είχαμε κυβερνητικού νοσοκόμου που έρχονταν και κοιτάζαν τα μενού για να τα κάνουν approve, έπρεπε να βγάλει μενού συνεχόμενα. Οπότε το ψωμί, έκανα του το ψωμί πρώτα όπω το κάνουμε τώρα, χωρί τα κότζι, και μετά του το έκανα και ω κέικ, δηλαδή έβαλα του. Αν είχαν μπανάνες που ήταν βαρυψημένες, έβαλα τους μέσα. Αντί όπως τώρα που βάλαμε τα κότσι πέρι, παράδειγμα, έβαλαμε τις μπανάνες. Τέλειο. Ή αν έβρισκα από το dry fruit, από τα παστό. Από ξηραμένα φρούτα. Ναι. Ή παστά, όπως θέλεις. Ακριβώς. Ξαρτάζει. Ή από το φινίτσα, τα Χριστούγεννα πάλι έκανα το. Εγώ επειδή έκανα Christmas cake. Όπως το έκαμε η μάνα μου, αλλά δυστυχώς οι Ιρλανδοί επειδή κάνουν και γίνει ωραίο Christmas cake που βάλουν πόντο μαύρη μπύρα, τη δική τους, ή whisky, έτσι αντί να συναγωνίζουμε, μετάτρευκα το ψωμί και έκαμε το
Christmas bread. Έχεις την συνταγή για το... Φυσικά έχω, δεν είναι όλες γραμμένες στο νου μου, αλλά και στο τετράδιο μου. Τέλεια, να έρθεις να μας τις κάνεις. Εγκλειωμένο μες στο αυτογείο μου. Σε δύο μήνες για Χριστούγεννα να έρθεις να μας το κάνεις. Και εκείνο, εν ίδια η διαδικασία, ένας που δυσκολεύεται ή που νομίζει ότι είναι δυσκολία να κάνεις Christmas cake και κάθεσαι και βλέπεις συνταγές και... πώς το είσαι στα ελληνικά, στα κυπριακά. Που νομίζεις ότι είναι να λαώνεσαι, δεν έχει πιο εύκολο ψωμί. Σωστό. Τούτον. Ειδικά τούτον, είναι το πιο εύκολο. Τουλάχιστον για μένα. Τέλεια. Μα είδαμε το και τώρα. Γι' αυτό εγώ εισηγούμε να πάμε να ξαναδούμε τη συνταγή για το ψωμί πρέπει να το φτιάξετε και να έρθουμε να βάλει ο Χρήστος το τελευταίο του touch που πάνω και να μπει στο φούρνο. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε το πιο νόστιμο και εντυπωσιακό μαύρο ψωμί με μπύρα, θα χρειαστούμε ένα τενεκεδάκι μαύρη μπύρα, 1200 ml ξινόγαλα, 1200 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 40 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 4 κουταλάκια αλάτι, 8 κουταλάκια μαγειρική σόδα, 6 κουταλάκια αποξηραμένο θυμάρι, μισό φλιτζάνι goji berry. Όντως είπες 4, Χρήστο μου 4. Μπράβο σου. Λοιπόν, θα βάλουμε από πάνω. Θα βάλω τα κότσι πέρι στο πάνω. Ήδη έβαλαμε και μέσα. Mm-hmm. Απλά είπαμε να βάλουμε και λίγο πάνω να φαίνεται έτσι ωραία και trendy. Δεν ήξερα ότι μπορείς να τα βάλεις έτσι χωρίς να τα μουλιάσεις τα κότσι πέρι. Και τα που ψήθηκε πόσο ωραίο έγινε. Και φαντάζομαι να είναι ωραία. Κοίτα, επειδή νομίζω εγώ είναι ένας μύθος. Εξαρτάται να που θέλει να κάνεις. Γιατί. Παλιά, σαν οι Γερμανοί που κάνουν το στρούθελ, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι μουλιάζουν τα για να κάνουν. Απλά βάλουν τα για να βάλουν σι φλέβορ μέσα στο σταφυδάκι. Και επειδή είναι dried, είναι δύο σκοπός τους. Όπως... Να βάλουμε έτσι άρωμα, να μυρίσει ωραία. Ακριβώς. Όπως εμείς, άμα... Δεν ξέρω, δεν θυμούμαι τη μάνα μου, γιατί... οι πιο παλιές νομίζω να κάνουν έτσι με τα γλυκά, τα γλυκά, επειδή ήταν ήδη μες στο σιρόπι. Σαν εγώ επειδή δεν έβρισκα από τα γλυκά και πιανά αποξηρωμένα, ναι. εγώ έβραζα τα μέσα ουίσκι ή μες στο, να μην το πω, μες στο μαύρο ρούμι. Α, οκ. Τέλεια. Τώρα θα ψήσουμε απευθείας στο φούρνο, δεν έβαλα βενγκάκι. Απευθείας 190, 35 με 40 βαθμούς. Όχι, άλλος πώς. 190 βαθμούς για 35 με 40 λεπτά. 40, ναι. Εγώ αρέσκει μου άμα μόλις τελειώσει ο φούρνος, βγάλω τα από το τίν, από το... Ναι, από το ταψί. Από το ταψί, αναπογυρίζω τα και βάλω τα χωρίς το ταψί, ακόμα 5 λεπτά. Okay. Και όπως είπαν και πριν, επειδή είναι υγρή τούτη η συνταγή, ο κόσμος νομίζει ότι θα είναι όπως το ψωμί το κυπριακό που έχει χόλο που μέσα. Έχει χόλο που έχει το... Τες τρυπούες. Τες τρυπούες, διότι γιο με μαγιά, τούτο με σόδα έχει πιο πολύ υγρό. Έναν υγρό, λόγω του της καστανής της ζάχαρης, έναν όπως το κέικ βασικά που μέσα. Θα τους πούμε τους φίλους μας να μείνουν στο τέλος που να το κόψουμε, γιατί θα το κόψουμε τώρα. Να το δείτε πώς είναι που μέσα. Πιάνουμε που δύο και πάει στο φούρνο 35 λεπτά. Ου, άνετος, φορείτος, φορείτα. Έλα, μοδάμε. Α, είχα τα μετρημένα. Από Ανδρέα Χαραλάμπους, οι οικιακές μας συσκευές είναι τέλειες. Ωραία, θέλω ζωή να μου. Μπράβο σου. Να έρχεσαι συχνά να με ρευκείς δαμέ και είναι θέμα. Τα λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το σολομό. Τι χρειαζόμαστε, τη συνταγή. Αντώνη μου, δικό σου. Για να φτιάξουμε το ζουμερό σολομό με χαρουπόμελο, θα χρειαστούμε 4 φιλέτα σολομού 500 γραμμάρια περίπου, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 15 ντοματίνια, 2 σκελίδες σκόρδο, 4-5 κλωναράκια θυμάρι, 2 με 3 κλωναράκια δεδρολίβανο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές ανάλατο βούτυρο, 1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού, 3 κουταλιές χαρουπόμελο, 1 κουταλάκι μουστάρδα ντιζόν, 1 κοφτό κουταλάκι σαφράν, 2 κουταλιές φιστίκια, σκέτα ή αλατισμένα. Θα ξεκινήσουμε, Χρήστο μου, να φτιάχνουμε τούτον ωραίο σολομό,
που τον εμπνεύστηκα από τη δική σου συνταγή, να ξέρεις. Οπότε πρώτα θα φτιάξω τα ντοματίνια. Θέλεις να σου κόψω κάτι? Θέλεις να μου... Α, τέλα, να σε βάλω σε ένα δουλειά καλό. Okay. Το λοιπόν, θέλω να χαράξω έτσι στα βρωτά πίσω τα ντοματίνια. Α, ωραία, okay. Ναι. Ah, το okay. Λοιπόν, θα πιάσω εγώ ένα για το Σολομό. Να φορήσω και τα γάντια μου, συγγνώμη. Εσύ φτιάχνεις συνταγές με Σολομό? Ναι. Μια αγαπημένη μου κουζίνα είναι η ασιατική. Και εμάς. Ερωτεύτηκα με τα Ιαπωνέζικα και το όνειρο μου που να το πραγματοποιήσω ούτως ή άλλως είναι να πάω στην Ιαπωνία. Ήταν να πάω στην Ιαπωνία για να σπουδάσω στην Tokyo Sushi Academy. Wow. Αλλά... Μα θέλεις μόνο 12 χρόνια να μάθεις να... Όχι. Όχι, όχι. Έχω σε ένα κόρς, διότι είχα μιλήσει μαζί του συχνά πυκνά πάντα. Βασικά είναι 12 εβδομάδες και είναι κάπου... στοιχίζει κάπου 15.000 ευρώ, άμα κάνεις το τούτο. Το πρόβλημα ήταν ότι... Σπόνσορ. Το πρόβλημα... Κοίτα, να σου πω... Όποιος αποφοιτήσει που γίνει τη σχολή, βασικά έχεις το support της σχολής, anyway. Αν θέλεις να ανοίξεις δικό σου sushi shop ή μπαράκι, ξέρω εγώ. Το πρόβλημα ήταν ότι ξεκίνησε εκείνος ο γέρημος ο COVID ναι. Και τάραξε μας όλους, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά μετά ξεκινήσα στην online, anyway. Και... Εγώ θα βάλω το λάδι μου στο τηγάνι. Θα βάλεις εσύ τα ντοματίνια μόλις τελειώσεις και μετά θα χρειαστούμε δύο σκελίδες σκόρδο. Οπότε θα κάνω και το σκόρδο μου. Νομίζω είναι έτοιμες οι ντομάτες. Τέλειος. Yeah. Βάλουμε το μέσα στο τηγάνι. Είσαι τέλειος. Αρέσκει μου να ψήσω πρώτα τις ντομάτες και μετά να τις ενώσω με το Σολομό. Γιατί θέλω τις έτσι να αρωματιστούν ωραία με το σκόρδο, το θυμάρι και το δεντρολίβανο. Α, είδες, ξέρει και από τούτα. Μπράβο. Εγώ κάνω ωραίο τεριάκι. Oh. Επειδή έμαθα με πολλούς συνάδελφους μου που δουλέψα στη Ιαπωνέζικα. Εντάξει, να έρθεις να μας τα φτιάξεις, γίνεται. Πρέπει να έρθεις όλα να μας τα κάνεις εδώ. Να σου πω ότι επί από τα αγαπημένα μετρό και πιάσα φρέσκο Σολομό. Έτον εδώ, φρεσκότατος. Ευχαριστώ τα κορίτσια μου εκεί στη ψαραγορά. Να είναι πάντα καλά. Το λοιπόν, θα κόψω το Σολομό μας. Να σου πω ότι για τούτη συνταγή θα χρησιμοποιήσω τα 4 φιλέτα. Τα άλλα μετά θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σαλατούα, πολλά ωραία. Okay. Το λοιπόν, θα βάλουμε μέσα το σκόρδο. Θέλουμε έτσι να του δώσουμε άρωμα στα ντοματίνια. Να πούμε ότι χαράξαμε τα πίσω γιατί θέλουμε να φύγει η υγρασία και να μείνουν έτσι ωραία τα ντοματίνια μας. Βάλουμε μέσα θυμάρι, μην το λυπηθείτε, δεντρολίβανο. Και αφήνουμε το έτσι να βγάλει λίγο τα αρώματα και θέλει λίγο αλάτι. Έργον τέχνης, Χρήστο μου που είναι. Γιατί πρώτα χορτάνει το μάτι και ύστερα το στομάχι. Ναι. Τέλειο. Οπότε τώρα αφήνουμε να το δυναμώσω ακόμα λίγο. Θα ψηθούν τούτα. Ναι, μύρισε ωραία. Θα ψηθούν, θα ξεκινήσω μετά με το Σολομό και μετά θα τα βάλω όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι έβαλα χαρουπόμελο. Θα βάλω μέσα λίμου στάρδαν έτσι ντιζόν για να του δώσει ένα ωραίο άρωμα. Επειδή ήρθες εσύ. Του Τουρκανού μου, ναι. Ναι. Επειδή ήρθες εσύ, είπα να βάλω λίγα φιστίκια. Α, θέλουμε να βάλουμε φιστίκια ανάλατα ή αλατισμένα. Ναι, αρέσκουν μου πολλά τα αλατισμένα. Έχω πάντα σπίτι. Τα ντοματίνια μας είναι έτοιμα. Οπότε θα τα βγάλω σε ένα πιάτο έτσι ωραία. Θέλω να βγάλω και το σκόρδο για να μην συνεχίσει να ψήνεται. Ναι, να πικρίσει. Ναι. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το Σολομό. Και τι χρειάζεται να βάλουμε έτσι για να βάλουμε το Σολομό? Βουτυρούδι. Το βουτυρό μας να λιώσει. Και μετά, έλα Χρήστο με ένα λεπτό να βρω τη σπατουλά. Είναι French classic βασικά τούτη
το cooking technique, ναι. Γιατί... Α, έτο. Το λοιπόν, βάλουμε. Δεν θα δούμε Γάλλους να βάλουν στην vegetable oil. Α, ναι. Θα το γυρίσω το σολομό μου, έτσι, γρήγορα. Να του βάλω αλάτι πιπέρι. Εγώ κάνω το πότυρο για να μας καεί. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολλά. Φωνή ζαλίσου. Θα πάμε με το πιπερούδι. Ωραίος ο σολομός που μας στείλαν οι κοπέλες και ευχαριστούμε πάρα πολλά. Θα βάλω και αλάτι πιπέρι που τούν την πλευρά και θα το κάνω λίγο πιο γλυόρα από εδώ. Να προσέξουμε λίγο το αλάτι, να βάλουμε αλατισμένα φιστίκια και τώρα θα βάλουμε την πλευρά που είναι η πέτσα κάτω πρώτα. Κάμε το σωστά. Ναι. Μπράβο. Αν κάνω κάτι λάθος, πες μου εσύ που είσαι ειδικός. Always. Μπράβο. Start with the serving. Μπράβο. Και τώρα θα το αφήσουμε να ροδίσει από την μια πλευρά και θα το γυρίσουμε και από την άλλη. Και θα βάλουμε μετά τα ωραία τα αρωματικά που δάμε. Θα τα βάλουμε πίσω και θα βάλουμε όλα τα άλλα τα υλικά. Α, θα βάλω και λίγο ξύσμα λεμονιού με τον τέλειο τον drifting. Θα βάλω και λίγο ξύσμα. Γιατί θεωρώ ότι το ξύσμα που λεμόνι δροσά, φέρνει έτσι μια δροσερή γεύση στα φαγητά. Ξέρεις ότι κάνουμε, εμείς κάνουμε και άλλας. Α. Τρίφαμε το λεμόνι. Εντάξει, με πιο χοντρούς χοντούς. Εντάξει. Ναι, με ναι. Πιο μεγάλο τρίφτη λόγω του χερκού μας. Οκ. Και το βάλουμε μες στο dehydrator και μετά μες στο άλλας. Το flake. Ναι, τις νυφάδες που αλάτι. Νυφάδες, το flake. Ναι, ναι. Sorry, αλλά έχει φορές που ξεχνιώ τα... Τέλεια. Μπορείς, άμα είναι η ώρα του, να το γυρίσεις, ναι, γιατί άρχεψε το μισό και καμή. Παραπονιέται. Μια χαρά. Τέλειο. Και εγώ πίσω τώρα θα πιω τα ούλα τα ωραία τα αρωματικά, γιατί θέλουμε τα. Να τα βάλουμε του σολομού τώρα. Αχ, τέλειο. Πάει πίσω. Δεν και θέλει πολλή ώρα να γίνει το φαΐ. Τσακ, μπαμ, γίνεται. Έτσι ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν θέλει να ψηθεί πολύ από μέσα. Ναι. Αλλά δυστυχώς ορισμένος κόσμος νομίζει, άμα το δει όπως είναι τώρα, ότι είναι τέλειο. Ναι. Ότι ψήνουν το τζεμπουζαμέ και εκεί και γι' αυτό ύστερα. Και θα το χαμηλώσω στο 6 και θα ξεκινήσω σε αυτό το σημείο να βάλω το χαρουπόμελο. Γιατί να ψηθεί ακόμα λίγο. Όταν πάω να βάλω το χαρουπόμελο, έτσι ωραία. Πάει μέσα, είπαμε και το ξύσμα του λεμονιού, έτσι ωραίο, να το δω εκεί δροσιά. Θα βάλω μέσα τη μουστάρδα μας. Ωραία. Σαφράν, για να του δώσει έτσι και ωραίο χρώμα του σολομού. Βασικά τούτα είναι. Μόλις ψηθεί, να σου πω, κάνουμε το και λίγο μπάνιο. Ναι, όπως κάνουμε το στέικ. Ναι, basting. Πώς? Basting. Ναι. Μπάνιο. Α, έτσι είναι στα ελληνικά. Δεν ξέρω. Α, ωραία. Ραντίζουμε το που πάνω τέλος πάντων. Πιάνουμε λίγο που τούν το ζουμούδι. Και βάλουμε το έτσι δάμε που πάνω για να γιατί να πω τη λάθος λέξη και ύστερα να γίνει το κόσμος. Όχι, ήταν να πω χιλαρώνουμε. Χιλαρώνουμε, το κάνουμε το χιλάρι. Είναι σωστή λέξη. Το χιλάρι, εμείς λέμε το για το κουρκούτι. Ξέρεις, που το... κάνουμε, ναι. Οπότε, εντάξει. Διαλύουμε και την... Μουστάρδα. Την μουστάρδα, αν δεν διαλύθηκε, γιατί θέλουμε έτσι να πάει παντού. Και σε αυτό το σημείο τώρα θα επιστρέψουμε πίσω τα ντοματίνια μας. Δηλαδή σε 10 λεπτά έχεις φαΐ έτοιμο, Χρήστο μου. Και μπορεί και πιο λίγο, εξαρτάται από τον κόσμο όπως είναι. Και το touch, γιατί είναι ο Χρήστος ο Σοκράτους εδώ μαζί μας. Α, δε, όνειρο. Λοιπόν, έναν έτσι ανακάτεμα και να σβήσουμε τη φωτιά. Ναι, φιστίκια. Τούτα ήταν αλατισμένα, μπορούμε να βάλουμε και ανάλατα. Τώρα αν τα πω κούνες, εγώ είναι διαφορετικό. Κούνες, μπορεί να πούμε και τα αμύγδαλα κούνες. Ωραία, το οπότε ναι, διευκρινίζουμε το. Ναι, okay. Ναι,
Οπότε πάμε να ξαναδούμε τη συνταγή και επιστρέφουμε πίσω να σερβίρουμε και να κάνουμε τον μπράουνι. Πάμε. Πάμε να δούμε ακόμα μία φορά τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε το ζουμερό σολομό με χαρουπόμελο θα χρειαστούμε 4 φιλέτα σολομού 500 γραμμάρια περίπου, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, 15 ντοματίνια, 2 σκελίδες σκόρδο, 4-5 κλωναράκια θυμάρι, 2-3 κλωναράκια δεδρολίβανο, 1 κουταλάκι αλάτι, ελάχιστο μαύρο πιπέρι, 2 κουταλιές ανάλατο βούτυρο, 1 κουταλάκι ξύσμα λεμονιού, 3 κουταλιές χαρουπόμελο, 1 κουταλάκι μουστάρδα ντιζόν, 1 κοφτό κουταλάκι σαφράν, 2 κουταλιές φιστίκια σκέτα ή αλατισμένα. Αντώνη μου, σε αγαπώ πάρα πολλά. Όση ώρα εσύ έλεγες τη συνταγή, η Ειρήνη μου εστόλισε μου έτσι το σολομό και αγαπώ την πάρα πολλά. Ήρθε όμως η ώρα για... Μπράουνι. Με χαρουπόσκονη. Mm-hmm. Ωραία. Αρέσκει μου τούτη η ιδέα. Είναι χωρίς γλουτένι. Ναι. Εξαιρετικά. Να το αγαπήσουν πάρα πολλά τον το μπράουνι. Για να φτιάξουμε το υγιεινό μπράουνι με χαρουπόσκονη θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 300 γραμμάρια κουβερτούρα, 50 γραμμάρια χαρουπόσκονη, 4 μεγάλα αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 150 γραμμάρια καρύδια. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Mm-hmm. Πες μου πώς. Λοιπόν, θα βάλουμε την σοκολάτα μας και το βούτυρο μαζί να λιώσει. Μάλιστα. Επειδή χρησιμοποιούμε το non-stick, το τέλειο που τα λαμεζόν, το κατσαρολίγε. Έτσι θέλουμε να την κάνουμε ή ο Ben Marie ή εμείς. Εγώ επειδή δούλεψα με πολλούς Γάλλους, συνηθίσαμε το microwave. Το microwave οι Γάλλοι μόνο χρησιμοποιούν το για... Να λιώσουν τη σοκολάτα. Με την chocolate, yeah. Ακριβώς. Αν και είχε και απαγορευτεί στην Γαλλία πριν χρόνια να χρησιμοποιεί για φαΐ, ήταν ναι. Διανόμου. Εντάξει, τώρα πρέπει να βάλουμε φαΐ μέσα στο microwave, στο φούρνο μικροκυμάτων, πρέπει να το καλύψουμε από πάνω, να μην έρχεται σε επαφή με τις αχτίνες, αλλά να σου πω κάτι, η τεχνολογία προχώρησε τόσο πολλά. Ναι. Εντάξει, μιλούμε το microwave των καιρών του... Και το βούτυρο. Ναι, μαζί με το βούτυρο. Η κάμερα μας εντζίνει. Δεν πειράζει. Μπράβο! Είδες, έμαθες σιγά σιγά. Μια χαρά είσαι. Μπορείς να μου χαμηλώσεις λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. 8, 4, yeah. Εντάξει. Πάμε, η τέλεια αιστεία από τον Ανδρέα Χαραλάμπους. Είδες τον αποσμητήρα που εμπάνω. Ναι, έκαμε θέλω το. Θράψη να πάρω μαζί μου που να φεύγω, είναι. Θα σου το χαρίσουμε, όχι τώρα, σε 10 χρόνια που να τελειώσουν τα χρήσιμα γυρέματα. Γιατί να με μετωπεί σε 10 χρόνια. Όχι, για όνομα του. Ένα κολουά. Καλά, αν σε 10 χρόνια θα τον έχεις εκείνο, να έχεις τον upgrade. Και να το, από τούτο που η Φεπάλ Κάζα τώρα που είναι η κουζίνα μας, είπε μου έπεις ότι θα φέρει από την κουζίνα που δεν έχει αιστεία πάνω. Είναι ο γρανίτης. Α, ωραία, και κάνεις του, βάλεις του την κατσαρόλα πάνω και ξεκινά και φεύγει η κατσαρόλα και εγκριό. Φεύγει μόνη της η κατσαρόλα. Όχι, φεύγεις την εσύ την κατσαρόλα. Είναι μάθαμε ακόμα να το... οπότε φεύγει στην κατσαρόλα, σβήνει η εστία ναι. Και έχει το γρανίτι σου του χρόνου ποτσίνο να φέρουμε τώρα που σκέφτομαι. Οπότε ανακατεύουμε έτσι για να λιώσουν τα υλικά μας. Ναι, βλέπετε. Mm-hmm. Απλά πρέπει να έχουμε το... Θέλεις να τον εκατονώ, να πάει παρακάτω. Την έννοια, yeah, okay. Την έννοια της σοκολάτας να με πιάσει... Που κάτω. Που κάτω, για να καεί. Μάλιστα. Εντάξει, θα ανακατεύω εγώ που να πληθείς εσύ. Που sweet chocolate να γίνει dark chocolate. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σπάσω τα αυγά με σε ένα μπολάκι. Να σου δώσω αμέσως. Οκ, okay, έλα, πάω στη σοκολάτα. Μα έτσι είναι στην κουζίνα. Yeah, φυσικά. Ναι. Συνέχισε με την σοκολάτα, να σπάσω έλα, τα αυγά. Έλα, σου πω, τέλειωσε η σοκολάτα. Α, τέλεια. Κρατά μου τη ζεστή, είναι το μάξι. Ναι, το... ναι, καλό. Να το κλείσουμε, να το αποσύρω όμως ή να το έχω έγινε εγώ. Δύο. Κοίτα, διότι αν μου σφίξει. Α, ωραία, το και εντάξει, οκ. Είπα να τα σπάσω εγώ. Switch over, ναι. Τέσσερα. Okay. Ήταν να τα βάλω μες στο μίξερ. Να τα βάλω. Τα χτυπώ με το ζάχαρη. Μάλιστα. Okay. Άρα, μπαίνω στο μίξερ τα τέσσερα αυγά.
Ναι. Είπαμε, εγώ θα είμαι η σούσι. Ωραία, όχι, okay, και εγώ να κάνω σοκολάτα. Γιατί μάλιστα. Να βάλω την. Και τη ζάχαρη. Ναι, αλλά βάλε μισή και μισή. Μάλιστα. Και χτύπα την ως το. Να φραντέψει. Ναι, όπως το σαμπαγιόν. Ναι, οκ. Okay. Ναι, να γίνει όπως την μαρέγκα, να λέω η μαρέγκα. Διότι εμποντό. Εγώ έβαλα και την υπόλοιπη ζάχαρη και έκανα σου το τέλειο. Mm-hmm. Τέλειο? Ναι. Εντάξει. Εσύ τώρα. Να βάλω το. Τη χαρουπόσκονη. Τη χαρουπόσκονη μέσα στη λιωμένη τη σοκολάτα και βότυρο. Πάρτε χαρτί και μολύβι και ας ξαναθυμηθούμε τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε το υγιεινό μπράουνι με χαρουπόσκονη θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 300 γραμμάρια κουβερτούρα, 50 γραμμάρια χαρουπόσκονη, 4 μεγάλα αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 150 γραμμάρια καρύδια. Λάζεις να το βάλουμε εδώ μέσα. Α, μπράβο, yeah, yeah, yeah. Απλά θέλουμε να βάλουμε μόνο το lining. Λαδόκολλα. Α, μπράβο. Yeah. Α, μπορεί να βάλω έναν έτσι και έναν έτσι. No. No? Μια πονή. Ναι, πόσες θέλεις. Όχι, υπάρχει. Αν σου πω. Αν την βάλω έτσι, να μην. Ας σου κάνω κάτι άλλο. Όχι, κοίτα. Άμα κάνεις score it, και μετά πέφτει μέσα. Και μετά score. Μάλιστα. Εννοώ, scoring εννοεί, χάραξε. Ούλοι καταλάβατε, μόνο εγώ δεν κατάλαβα. Δεν καταλάβατε, γιατί. Ούλος ο κόσμος που μας σωρεί, κατάλαβε τώρα. Μόνο εγώ δεν καταλάβα. Σε αρέσκει που ούλοι κάμουν, και εσύ κάθεσαι και φορείς και λαλείς τώρα, να μου είπε. For sure. Ευτυχώς και άνοντας στον αέρα. Οκ, τον είναι έτοιμο. Μάλιστα. Πώς θα το βάλεις, μες στο μίξερ. Να μπει μες στο σαπαγιόν τώρα. Θα το φέρουμε το έξω ή... Να μπει μες στο αυγό και μετά, that's it. Οκ. Okay. Να το κατεβάσω τον κάδον εννοείς ή να το βάλεις μέσα να το κάνεις τσαμί. Ό,τι θέλεις. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να κάνεις ό,τι θέλεις. Οκ. Okay. Άρα θα βάλουμε το μείγμα της σοκολάτας με το βούτυρο μέσα στο αυγό μας. Και το και τη χαρουπόσκονη. Μάλιστα. Μέσα στο αυγό μας. Τέλειο. Και θα τα ανακατέψουμε έτσι με κυκλικές κινήσεις. Ναι. Μάλιστα. Γιατί επειδή βάλαμε ένα φρό μέσα στο αυγό, αν το νεκατώσουμε με δύναμη. Να το κάνουμε collapse. Πώς το εσπώντω. Να το νερώσουμε. Yeah. Να με μείνει. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Κατάλαβες εσύ. Κατάλαβα. Και θέλει να κάνουμε fold. Μέσα. Τούτη η τελεία κουτάλα είναι που η μαμά σου. Όχι, έφερα. Αλήθεια. Κάπου. Και τούτη δουλειά 3.000 χιλιόμετρα αποδίκηση από την Ιρλανδία. δεν φεύγουμε στα αυτιά μου. Και τούτη δουλειά τη. Τέλεια. Τούτη και πόντο mashed potatoes. Ναι. Ήταν το portion του mashed potatoes στους γάμους που κάναμε σε έναν παξιοχεία. Απλά βάλαμε πόντο cling film και βγάλαμε το όπως κάνουν τα κονέλς. Ναι. Που λαλούς είναι η παραπάνω. Τα κενέλ που τα βγάλουμε μπράβο, με μπράβο, κουτάλια. Ακριβώς. Μπράβο, ακριβώς. Αντί να έχεις δυο κουτάλια, βάλεις cling film πας τούτο. Ναι. Και βγάλεις το mashed potato φτιάχνει ακριβώς έτσι. Τέλεια. Δεν είναι τίποτε κύριε Λέισον, απλά. Εσύ θα έρχεσαι εδώ να μαγειρεύεις, να μας δείχνεις συνταγές σου και εγώ θα εξασκηθώ στα αγγλικά μου. Θα κάνω και εγώ στα κυπριακά μου. Και εσύ στα κυπριακά σου, είσαι τέλειος. Λοιπόν, έτοιμο. Απλά να θέλω τη φίλη σου, τη Μαρή ξανά. Μάλιστα. Α, περίμενε. Α, τη δική σου, τη δική σου. Μπράβο. Η άλλη, μάλιστα. Ναι, αφού έχει πόση σοκολάτα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να το βάλω μέσα. Μάλιστα. Είσαι τέλειος. Τι είναι και εσύ, πώς το λες, μπορεί να μου το κάνεις λίγο, please. Τι να σου κάνω. Yeah, εξής μου το, yeah. Έλα. Το κουτάλι. Τέλεια.
Επειδή βλέπει και ο κόσμος να μην το φαντάζονται ότι επειδή είναι μάρπολη, επειδή έτσι το θέλουμε, δεν το θέλουμε να είναι και τέλειο. Μα έτσι είναι. Και τώρα να βάλεις τα καρύθια από πάνω. Που πάνω, ναι. Όσα βυθιστούν, βυθιστήκαν, τα υπόλοιπα να μείνουν που πάνω. Και θα ψήσουμε. 25 με 30 λεπτά στους 190. Προθερμασμένο φούρνο 190. Λοιπόν, καρύθια. Α, έτσι ολόκληρα. Randomly, ναι, πώς το λες. Σκορπούμεντα. Ναι, σου τσιγιωδά, όπως λέγονται. Α, τσίτσιδα, οκ. Τσίτσιδα. Απλά να τα σύρω από πάνω. Όσα βυθιστούν, βυθιστήκαν. Τα υπόλοιπα θα τα τσιλίσω, ούτε θέλω να πειράξω τη γέμιση για να κάνω. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να βάλουμε στο φούρνο, και τις δοκιμής. Είσαι τέλειος. Ακριβώς. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Εξαιρετικά! Πολλά ωραίες οι συνταγές μας. Εσύ μπορείς να κόψεις που τον μπράουνι σου, γιατί τα άλλα κόψαμε μετά. Ένα κομμάτι. Okay. Να φανεί έτσι ωραίο. Βασικά, ένα κομμάτι να φανεί ωραίο, ναι. Mm-hmm. Τελεία, θα σου βάλω εγώ λίγο σολομό. Να δοκιμάσεις. Μεγάλο κομμάτι ή μικρό κομμάτι. Όπως θέλεις, μια μερίδα. Okay. Το, λοιπόν, να σου κόψω εγώ σολομό. Τέλειος. Σου βάλω κανένα ντοματίνι. Να σου πω, αρέσκει να κόφω έτσι μικρά κομματάκια. Ναι, και εμένα. Εντάξει, να βάλω και τον που πάνω, γιατί... Δοκιμάσου λίγο ψωμί. Πιάσου έτσι. Φαίνεται εξαιρετικό, να πιάσω ένα μικιατάκι. Okay, να βάλω έτσι. Αφήνουμε, σου να αφήνουμε σε να δημιουργήσεις. Τι όμως θέλω να πω για τον μπράουνι, για να ξέρουν παραπάνω ότι... Το μπράουνι, τι όμως μου λέτε πριν, το μπράουνι πρέπει να γκούει που μέσα, λοιπόν το... Μαλακό που μέσα. Μαλακό και ούλοι γυρί να... Κάμουν κράσ κράσ. Μπράβο, να έχει πον το κράνσ. Διότι έχει κόσμο που νομίζει ότι είναι κέικ, είναι κέικ, εφόσον πρέπει να... Ενώ όπως το ματ κέικ, ή το λάβα κέικ, με μόνο διαφορά είναι να κάνει κράστ που πάνω. Να σου πω κάτι, αν πρέπει να το δώσω μισό. Είναι τέλειο, τέλειο τόπ. Μπορείς να δοκιμάσεις λίγο σολομό. Τα κότζιν μπέρις πάντου πάρα πολλά. Και επειδή μου κόψες, να κόψω μόνη μου. Εδώ. Και ματσίνον είναι το στολίδι. Μπέρα, δεν φάω που δαμε. Να πιάσω το λίγο από τότε μου κάνει κράσ κράσ. Είναι ωραίο το... Απαναγία μου, είναι τόπ. Τόπ! Και σκέμπεζε τον μπράουνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Σε τέλειος. Ξέρεις και το χειρότερο, ότι τρέχαν τα σάλια μου. Τόσες ώρες. Και επειδή πάντα πρέπει να το δοκιμάσω. Είναι η πρώτη φορά που κάνω στην Κύπρο, λόγω ότι δεν ξέρω τα υλικά. Και να εμείς έχουμε κάτι τα καλύτερα, δαμε. Κοίτα, ενώ όπως είπα και με το αλεύρι. Πέτα δικά σου εσύ. Ναι. Έναν αλεύρι μπορεί να μου παίρνει, ας πούμε, 30 λεπτά να ψηθεί, ενώ τον παίρνει παραπάνω. Το είμαι σοκολάτα. Λέω σου, όταν δεν βρίσκα σοκολάτες, έπιανα πολλές τις μάρκες και εσύ είναι μέσα. Γι' αυτό δεν ξεκίνησα και έκανα και τα ψωμιά διάφορα και τα μπράουνι. Τούτο δαμε τον κυρό. Απαναία μου, πανα... μπορώ να φάω ούλον τον κυρό και σφάει ειρήνη το που μέσα εμπειραζεί. Ούλον ειρήνη μου χαλάλης. Που δουλεύκαμε σε από τα κάστρα. Ο Μιχαλάρος είναι να μας σκοτώσει. Επιάνναμε άλλη λαμαρίνα που κάμαμε, το τρέι, και βάλαμε το που πάνω. Για να το κάνουμε flat. Και μετά κόφκαμε το με τη ρίγαν και επειδή το είχαμε για dessert ή και στο μπαρ που τα στέλναμε και κάναμε και κομμάτια τόσο. Αλλά χρόνας είναι κάπου 6,5 ευρώ. Εμείς δάμε δύο τα free, γιατί αγαπούμε τον κόσμο και μας κοφτεί αν είναι λίγο ζωομούτσου να πλαλούμε στην Κύπρο, εμείς να τα φάμε.
Χριστό μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Οι συνταγές σου είναι εξαιρετικότατες. Εγώ λέω τις bulletproof. Για να μην φοβάται ο κόσμος. Bulletproof, όπως είπα από την αρχή, να τις δοκιμάσουν, να τις κάνουν και δεν τα χάσουν. Ούτε θέλει 10, ούτε 20, ούτε... Τίποτε, πανεύκολες. Ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και να έρθεις να μας κάνεις και άλλες συνταγές. Δεν θα μας γλιτώσεις τώρα, τέλειωσε. Έπιασε τον αέρα. Να κάνουμε τα μια χαρά. Να είσαι καλά. Πολλά φιλιά στη μάμα σου και στα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Να είστε πάντα καλά. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γεια σας.